καθαριστικέ επιχειρήσει με στόχο να αδειάσει από αδέσποτα η Χερσόνησο πριν τη νέα τουριστική περίοδο, καταγγέλει εγγράφο η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, ρίχνοντα βαριά σκιά πάνω από του εργαζόμενου στην Υπηρεσία Καθαριότητα του τοπικού Δήμου. Οι πολίτε λένε ότι κάθε χρόνο τέτοια χρονιά, τέτοια εποχή γίνεται αυτό. Δηλαδή, μπαίνουν δηλητήρια προκειμένου να εξαφανιστούν τα αδέσποτα, γιατί ω εικόνα χαλάει την εικόνα του Δήμου εν ώψη του Τουριστική σεζόν. Η επιστολή που έκανε το γύρο της χώρας καταγγέλλοντας πως οι υπάλληλοι είναι εκείνοι που ρίχνουν τις φόλες πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση. Ο Δημαρχό Χερσονήσου ανέλαβε να απαντήσει στι υπόνοιε. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε μία εμπλοκή. Θα ήταν αδιανόητο. Η καταγγελία την έχουμε λάβει από πολίτε. Δεν είναι η δική μα θέση αυτή. Δεν έχουμε κάνει έρευνα. Οι σημερινά τηλεφωνήματα μα ενημέρωσαν ότι στο μοχό και στι κούρνε έχουν σκοτωθεί πάνω από 10-11 ζώα. Είναι παράνομο, απάνθρωπο, απολύτιστο. Ανυπόστατε και συκοφαντικέ χαρακτήρισε τι πληροφορίε που εμφανίζονται να δίνουν πολίτε ο Δήμαρχο Χερσονήσου, που ζήτησε άμεσα από του εκπροσώπου τη Φιλοζωική να παρουσιάσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν το περιεχόμενο τη επιστολή. Θα παρακαλούσα λοιπόν και προκαλώ προ αυτή την κατεύθυνση ότι αυτό το οποίο καταγγέλλεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη εμεί απαντήσαμε με κάθε μέσο και προ κάθε κατεύθυνση. Αν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα να τα εμφανίσουν διαφορετικά, θεωρώ ότι πρόκειται περί που δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Η καταγγελία βασίζεται σε κρούσματα που είχαν καταγραφεί το 2011, αναφέρει σήμερα η πρόεδρο τη φιλοζωική μη κυβερνητική οργάνωση Ζωφόρο, που κάνει λόγο για αναφορέ ευαισθητοποιημένων πολιτών. Ενώ καλεί το Δήμο να αποδείξει εμπράκτο τη μέρημνα του για τα αδέσποτα. Δεν είναι η δική μα θέση, επαναλαμβάνω. Είναι θέση πολιτών, την οποία θέση έχουμε καταγράψει με τα τηλέφωνα του, τα κινητά του και λοιπά και επιστολέ που έχουν έρθει μέσω email. Ε, θα θέλαμε ο Δήμο να είναι ενεργό και να πάρει μια θέση σε αυτή την επίθεση εντό εισαγωγικών που, που, που του κάνουν.